θέλουν και πάρα πολλές άλλες χώρες και ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών θέλουν να δημιουργηθεί ένα ατύχημα οι οποίοι σπρώχνουν. Τώρα σε αυτό θα ποντάρουμε εμείς, κύριε Κουλάκη. Πάλι τα ίδια θα λέμε τώρα. Είμαστε μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να προχωρήσουμε. Μην πάμε σε εκβιασμούς πάλι συνδικαλιστικού τύπου. Αυτό είναι συνδικαλισμός. Δεν είναι συμφωνία. Κύριε, συζήτηση. Κύριε οικονόμου, τη συμφωνία. Θα φοβηθούν γιατί θα καταστραφούν. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Τη συμφωνία θα την κρίνουμε, το συμφωνήσαμε προηγουμένως, όταν έρθει. Ωραία. Άρα λοιπόν, μην μιλάμε. Λέω λοιπόν όμως, με αυτή την ανάλυση που σας έκανα από το ρεπορτάζ, ότι η προσπάθεια γίνεται το η πολιτική βούλη στο πολιτικό επίπεδο, όμως να ταυτιστεί με την προσπάθεια η οποία γίνεται στα τεχνικά κλιμάκια και σημαίνει το πολιτικό είναι από πάνω. Λέω λοιπόν το εξής, ότι αυτό από εκεί εκπέμπεται η αισιοδοξία ότι θα πάμε σε μία συμφωνία η οποία θα έχει θετικότερα χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία υποθετικά θα μπορούσε να είχε μία συμφωνία προ των εκλογών. Το καταλαβαίνω. Με αυτή την έννοια, ναι, να τελειώσω. Ναι. Το που το βασίζεται δηλαδή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα το κρίνουμε. Έχει και παρακάτω από αυτό. Ούτε στα έσοδα, έχει παρακάτω από αυτό. Ούτε στην αξιοπιστία, στο εξωτερικό. Θα το κρίνουμε, κύριε Κεφαλογιάννη, σε κάποια στιγμή. Μισό λεπτό. Όπως και εσείς κρίνατε και κάνατε μία ανάλυση αμέσως και εκεί πήγαινε το φάουλ ότι σε κάτι που δεν το ξέρουμε βγάλατε αρνητικό πρόσημο. Εγώ λοιπόν δεν είπα αρνητικό σε πρόσημο, αυτό σας είπα, το σας πράγμα είναι πραγματικότητα. Σας λέω πώς οδηγείτε προς μια συμφωνία η οποία θα είναι πολύ καλύτερη και αν θέλετε θα αναπνεύσει η καλύτερη ελληνική κοινωνία. Σε σχέση με τι καλύτερη, κύριε Πουλάκη? Σε αυτό, κύριε οικονόμου, με το mail Καρδούβελη, δεν θα συγκριθείτε. Βέβαια θα συγκρίνεστε πάνω στα μνημόνια επομένως. Άρα έχετε εσείς ένα μνημόνιο και συγκρίνεστε με το προηγούμενο μνημόνιο. Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Πάμε να κάνουμε μια συμφωνία, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά το ότι επί 10 μήνες έχουμε μια χώρα η οποία πληρώνει τις υποχρεώσεις της και είναι μοναδικό παγκόσμιο για 10 μήνες χωρίς να μπορεί να έχει αυτά τα οποία της χρωστάνε. Μα εσείς δεν είπατε ότι δεν θέλετε τα λεφτά? Εσάς λέω, δεν πήραν λοιπόν, τα 10 δισεκατομμύρια και τα πήγανε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την Τράπεζα της Ελλάδος? Αυτό είναι τώρα φτηνό σε μια στιγμή. Τι είναι φτηνό, αυτή είναι πραγματικότητα. Την οποία έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παλεύει για την σωστότερη και νορθότερη διαπραγμάτευση. Το ερώτημα όμως που μπαίνει, κύριε Κεφαλογιάννη, είναι το εξής. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω και να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο αντιπολιτεύεστε όταν παραδείγματος χάρη ενώ είχατε μία πολιτική η οποία στηριζόταν στο ότι ό,τι μας λέγανε το κάναμε διότι το βασικό είναι. Ποιος σας το είπε αυτό? Πάση θυσία, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για σας το είπα. Μισό, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν ισχύει για σας αυτό. Συγχωρείτε. Λέω λοιπόν. Εμείς κατεβάσαμε το ΦΠΑ στην εστία στο 13%. Και δεν θα ετοιμάσετε μία ευρώ. Και εσείς θα το πάτε στο 23% και θα κλείσουν 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακούσαν είτε, κύριε Κεφαλογιάννη. Πώς το λέτε αυτό το πράγμα? Έχουμε τρία χρόνια, είχαμε τρία χρόνια μία πολιτική η οποία με συγχωρείτε πάρα πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη, αλλά σε αυτή την, δεν θα αποκτήσουμε μνήμη χρυσόψαρου, σε αυτή την τρίχρονη μνημονιακή πολιτική που υπηρετήσατε, οι 400.000 άνεργοι γίνανε ένα 200, η μείωση των εισοδημάτων ήταν στο 50% και το 25% χάσαμε του ΑΕΠ. Για να μην σας πω άλλα στοιχεία, και παρόλα αυτά το χρέος από το 125 πήγε στο 175. Εμείς μπορεί να μην πήγαμε τα χρήματα, τα 2 δισεκατομμύρια στην κοινωνία, γιατί έπρεπε να εξασφαλίσουμε το μέλλον της χώρας. Και εκεί κριθήκαμε τον ελληνικό λαό αρνητικά. Διότι αν είμαστε και δίναμε τα χρήματα λοιπόν για μια φορά στον ελληνικό λαό, τότε θα κερδίζαμε τις εκλογές, θα χάναμε την ερχόμενη, θα χάναμε τα ερχόμενα χρόνια, τις ερχόμενες δεκαετίες για την Ελλάδα. Θα τη ρίχναμε στα βράχια όπως κινδυνεύετε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, εμείς είμαστε παραμονή μιας συμφωνίας η οποία θα έχει πολύ καλύτερο και θετικότερο αποτέλεσμα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Πάση θυσία, θα την κάνω την ερώτηση και σε σχέση με την κατηγορία προς την, προς την προηγούμενη κυβέρνηση. Ακούστε με. Αυτή λοιπόν ήταν εκεί. Θα σας πω, κύριε Βουλή, δεν αποφεύγω. Όχι, δεν το ξέρω ότι θα αποφεύγετε, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω. Ακούστε με, δείτε. Στις 25 Γενάρη η εντολή που έδωσε ο ελληνικός λαός στην ελληνική κυβέρνηση είχε δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο ήταν ότι αγωνιστείτε να βρείτε καλύτερη λύση. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός της Ευρωζώνης, με στοιχεία η νέα συμφωνία να μην έχει αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως. Η πρώτη εντολή. Η δεύτερη εντολή ήταν θέλουμε να κυβερνήσετε, διότι ο τρόπος με τον οποίο κυβερνήθηκε η χώρα επί πάρα πολλά χρόνια, για να μην πω νούμερο, από ένα δικοματισμό ο οποίος παρέπεται τα τελευταία χρόνια και που μας έφερε
και την κρίση, αλλά και τα μνημόνια που επέτειναν την κρίση. Αριστερά, θέλουμε λοιπόν. Η νοοτροπία αριστερά του συνδικαλισμού δεν μα έφερε εδώ, κύριε Μπλάκη. Μην διακόπτετε. Η νοοτροπία αριστερά του λαϊκισμού δεν μα έφερε εδώ. Μα έφεραν οι κυβερνήσει μόνο. Αυτή λοιπόν τη διπλή εντολή εμεί πρέπει να την τιμήσουμε. Αν οποιαδήποτε εξέλιξη είναι αυτή που έρχεται σε ανατροπή, δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε τη διπλή εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Καταλαβαίνετε τότε ότι μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να μιλήσει. Εκλογές, επομένως. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συζητήσει τον πιο πώς θα πάμε με δραχμή σε εκλογές. Και θα πάμε με πιστωτικό γεγονός στις τράπεζες σε εκλογές. Παίρνετε, και τότε θα δω τι θα λέει τον ελληνικό λαό. Παίρνετε, κύριε Κεφαλογιάννη, ακούστε. Γιατί ο λαός σας έδωσε εντολή να κυβερνήσετε. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας είπα εγώ. Και να βάζετε σε διλήμματα τον ελληνικό λαό, που οποίο είπατε ψέματα προεκλογικά και σήμερα δεν μπορείτε να σε ρίξετε. Να πείτε συγγνώμη, να πείτε ένα μέα κούλμπα και να πάτε παρακάτω. Λοιπόν, κάνετε δεύτερο φάουλ και κανονικά. Κανονικά. Ελάτε. Λυπάμαι που τα λέω σε εσάς, γιατί είστε σοβαρός άνθρωπος, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελάτε, κύριε Πουλάκη. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτή η διπλή εντολή εμείς 99% είμαστε σίγουροι ότι θα την υπηρετήσουμε. Ωραία. Διότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι με τον τρόπο τον οποίο πολιτεύουμε. Άρα λοιπόν, μα η ευθύνη. Μισό λεπτό να σας πω γιατί τίθεται το ερώτημα. Δεν τίθεται έτσι. Το ερώτημα τίθεται για το κατά πόσο, γιατί στην πραγματικότητα, αυτό που και ένας αριθμός τελεχών σας λέει, ότι είναι μια αντίφαση το πρόγραμμά σας με αυτό που συζητάτε. Καθόλου. Με αυτό που συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή με αυτό που είναι οι συσχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή με αυτό που επιζητούν οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πείτε το όπως θέλει. Δεν είναι συμβατά, λέει ένα κομμάτι των στελεχών σας. Ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Ότι στην πραγματικότητα έχετε μπει σε μια κουβέντα λίγο καλύτερα ή λίγο χειρότερα σε σχέση με ένα περιβάλλον που το γνωρίζαμε την προηγούμενη φορά. Και επομένως, τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, να το πω. Δύο πράγματα πάλι σε αυτό. Πρώτον. Αφού σας είπα για τη διπλή εντολή, δηλαδή να κλείσουμε μια συμφωνία υποφελέστερη και συγχρόνως να κυβερνήσουμε με ένα άλλο τρόπο και με ένα άλλο πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε σε όλο το συνταγματικό χρόνο που μας δίνει το αποτέλεσμα των εκλογών να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Το αν το υλοποιήσουμε μέσα σε 6 μήνες ή μέσα σε 1,5 χρόνο. Είναι άλλο, Παπαγγέλη. Κύριε Οικονόμου, το ζήσε Μάη. Θα ήθελα να σας πω. Ότι θα εσείς πρέπει τα λέγατε, να σκέφτεστε. Εγώ δεν τα έλεγα, δεν υποσχέθηκα εγώ στο λαό τίποτα. Εσείς βγήκατε και κάνατε ένα κάρο λοιπόν, υποσχέσεις. Αφού χωρίς λοιπόν, αντίκρισμα που έλεγε και ο Μητσοτάκης παλιά. Δεν θα ξαναμιλήσω, αλλά ακούστε την τελευταία πρόταση. Ακούστε την τελευταία πρόταση. Αφού λοιπόν θέλετε να κρίνουμε το τι υποσχόμαστε και το τι λέγαμε τον ελληνικό λαό, να δούμε λοιπόν, κύριε Οικονόμου, και να πείτε κι εσείς πώς όλες οι έρευνες μέχρι και της περασμένης εβδομάδας. Δεν μιλάω για την πρόθεση ψήφου. Μιλάω για το πώς η ελληνική κοινωνία υπερβαίνει τι τα ποσοστά κάνει, της κυβέρνησης κύριε και Πουλάκη, στηρίζει και τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και το πώς προσπαθεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Αυτό είναι κακό για σας, δεν το καταλαβαίνετε τώρα, το καταλάβετε αργότερα. Πάμε γιατί γι' αυτό αντιπολιτεύεστε και μόνοι σας. Έχετε τον τραχμό λάθος. Από τη μέση ένα παράγοντα που λέει την απόλυτη απαξίωση του προηγούμενου πολιτικού συστήματος. Την απόλυτη απαξίωση. Αυτό δεν πρέπει να σας χαροποιεί. Δεν βγάζετε λοιπόν από τη, από τη μέση αυτού του παράγοντα σε σχέση με την κοινωνία. Ήρθαμε να μην να ενισχύσουμε, αν θέλετε, την λειτουργία ενός πολιτικού συστήματος. Και φαντάζομαι να μην επαναλάβουμε φαινόμενα του παρελθόντος. Όχι. Μάλιστα. Και ωραία. Θα το δείτε, κύριε Λίδη. Λοιπόν, ελπίζω. Έχουμε μια ιστορία. Ελπίζω. Η αριστερά ελπίζω. Έχει μια ιστορία. Ακριβώς για αυτό το λέω, κύριε Πουλάκη. Και σε αυτή την ιστορία ακριβώς δεν θα την ξεπουλήσει. Ελπίζω και ακριβώς γι' αυτό το έθεσα το ερώτημα. Λοιπόν, για άλλα, κύριε Κεφαλογιάννη, όμως, γιατί υπάρχει, να σας πω ένα ενδεχόμενο. Φέρει λοιπόν η κυβέρνηση μια μεγάλη συμφωνία. Ευρύτερο.